Λαλεπού και ο Κόρακας. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Δύσκολη καιρή για την Αλεπού. Και πού δεν έψαξε μέσα στο δάσος. Όμως φαΐ πουθενά. Πω πω, τι πείνα είναι αυτή που έχω. Αν δεν βρω κάτι γρήγορα, θα πέσω κάτω, μονολόγησε. Ξαφνικά, εκεί που περπατούσε, βλέπει πάνω στο κλαδί ενός δέντρου έναν κόρακα. Ωχ! Βλέπουν καλά τα μάτια μου! Ο κόρακας έχει στο στόμα του ένα κομμάτι τυρί! Τον τυχερό! Πού το βρήκε! Πρέπει κάτι να σκεφτώ για να του το πάρω! Πλησιάζει λοιπόν σιγά σιγά και του λέει. Γεια σου φίλε! Τι κάνεις? Σε μένα μιλάς! Απάντησε ο κόρακας. Σε σένα φίλε μου! Τι κρατάς στο στόμα σου? Α, τίποτα το ιδιαίτερο. Ένα κομματάκι τυρί είναι. Η Αλεπού δεν μπορούσε πλέον να συγκρατήσει τα σάλια της. Έπρεπε να βρει ένα τρόπο να κάνει τον κόρακα να ανοίξει το στόμα του ώστε να του πέσει το τυρί. Και τον βρήκε. Έχω ακούσει ότι τραγουδάς πολύ καλά, του είπε. Αλήθεια? Τα άλλα πουλιά με κοροϊδεύουν όταν ανοίγω το στόμα μου να τραγουδήσω. Και τι ξέρουν αυτοί? Εμένα ρώτα. Σε έχω ακούσει 1-2 φορές και έχω μαγευτεί. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα μ' αρέσει η φωνή μου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν αρέσει στους άλλους, είπε απορριμμένα ο κόρακας που είχε αρχίσει να τσιμπάει το δόλωμα της Αλεπούς. Θέλεις να μου τραγουδήσεις κάτι? Φυσικά! Απάντησε ενθουσιασμένος ο κόρακας που επιτέλους κάποιος αναγνώριζε την αξία του. Βάλε τα δυνατά σου! Ο κόρακας δεν έχασε χρόνο. Ανοίγει το στόμα του και βγάζει ένα κρά! Που βούηξε ο τόπος. Μετά άρχισε να τραγουδάει. Κρά, 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 κρά. Το τυρί φυσικά έπεσε από το στόμα του και η Αλεπού δεν έχασε χρόνο. Το έπιασε, το έφαγε και το έβαλε στα πόδια. Άλλωστε, δεν μπορούσε να αντέξει ούτε λεπτό τη φρικτή φωνή του κόρακα που παρασύρθηκε από τις κολακίες της, έχασε το τυρί και έγινε και ρεζίλι. Τι μας διδάσκει αυτός ο μύθος? Ποιο ήταν το λάθος του κόρακα? Δεν μπορούσε να δεχτεί ότι η φωνή του ήταν άσχημη. Δεν είναι καθόλου κακό να μην έχει κάποιος καλή φωνή. Είναι κακό όμως να μην το αναγνωρίζει, γιατί αν το διακρίνει ένας κόλακας σαν την Αλεπού, μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Η Αλεπού και ο κόρακας.